Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εκπομπή Διάλογη και σήμερα εδώ από τα πλατό του Αργοναυπλία TV, από το Φωτόνιο Events at More στο Ναύπλιο. Λένε και είναι αλήθεια ότι με την πάροδο των ετών η εξουσία, η διαχείριση εξουσίας φθήρει. Κάποιες φορές κουράζει κιόλας. Το έχουμε δει και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σε εκλογικές διαδικασίες. Μαζί μας σήμερα είναι ένα παράδειγμα που είναι κοντά μας, ο καλεσμένος μας είναι ένα παράδειγμα που είναι κατά κάποιο τρόπο η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, διότι με την πάροδο των ετών και σε εκλογικά ποσοστά, αλλά και σε δημοσκοπικά ποσοστά, που κακά τα ψέματα είναι αποτύπωση της κοινή γνώμη, αντί να φθείρει, σταδιακά ανεβαίνουν τα ποσοστά. Είναι ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κοντά μας, ο κύριος Δημήτρης Καμπόσος. Σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ θερμά. Δράττουμε της ευκαιρίας να κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί έχω μπροστά μου και τα αποτελέσματα της πρόσφατης δημοσκόπησης από την ΑΛΚΟ, μια εταιρεία η οποία έχει πέσει μέσα και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις σε αντιπαραβολή των εκλογικών ποσοστών που πήρε ο συνδυασμός σας. Και σας δίνει 67% σαν πρόθεση ψήφου και 70% η αποδοχή, δηλαδή και άνθρωποι που μπορεί να μην σας ψηφίσουν, αλλά είναι ικανοποιημένοι από το έργο της δημοτικής σας αρχής. Είναι ποσοστά που δεν ξέρω στην Ελλάδα τώρα αν υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει και να υπάρχουν θα είναι 2, 3, 5 περιπτώσεις. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την παγιωμένη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό σας και των συνεργατών σας από τους πολίτες του Δήμου Άργους Μυκηνών. Και θα πούμε και τα υπόλοιπα στην πορεία. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα όλα τα εισαγωγικά που είπατε. Θα πω όμως ένα πράγμα, ότι από την ώρα που ζητήσαμε από τον κόσμο να μας δώσει την εμπιστοσύνη του για να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, στο μυαλό μας δεν είχαμε να κάτσουμε σε μια καρέκλα και να πηγαίνουμε σε εκκλησίες μπροστά, ούτε σε παρελάσεις. Στο μυαλό μας ήταν να αλλάξουμε τον τόπο μας. Γι' αυτό λοιπόν και διαλέξαμε και το μήνυμα που στείλαμε, ονομάσαμε την παράταξή μας Αλλαγή Πορείας. Νομίζω ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών άλλαξε πορεία. Βέβαια, μπορεί να μην φτάσαμε στο 100%, αλλά κάθε φορά ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά. Ξεκινήσαμε με τις σχολές τουρισμού, η ΕΚ Μαγειρικής και την ΑΣΠΕΤΕ. Μετά προχωρήσαμε στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, που μας έπιασε ακριβώς πάνω την ώρα που έκλειναν οι τράπεζες. Προχωρήσαμε σε 2 σχολεία, τα οποία τα ιδρύσαμε εκ του μηδενός. Στον Ίναχο μιλάμε για κεντροβαρή σχολεία και στο Κουτσοπόδι. Προχωρήσαμε ακόμα με το εργοστάσιο των απορριμμάτων, με την διαχείριση, με τον διαγωνισμό της ενδιάμεσης, τον οποίο θα τον κάνουμε μόνιμο εμείς και θα σας πω μετά όταν θα με ρωτήσετε. Προχωρήσαμε στο σχέδιο πόλης, το οποίο καρκινοβατούσε από το 1983 και τώρα βρίσκεται στο κτηματολόγιο, εγγράφεται στο κτηματολόγιο και όπου να είναι θα μας επιστρέψει πίσω για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν σε τάξη τις περιουσίες τους, που από το 1983 δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Έχουμε κάνει μια σειρά έργων για τα οποία είμαστε περήφανοι. Αλλά ξέρετε ότι το κολυμβητήριο, βέβαια, είναι ένα έργο το οποίο από το 1975-76 το θυμάμαι. Διαρκές έτοιμα. Ακριβώς και δεν μπορούσε να γίνει. Τι να πούμε για το Μέγας Αλέξανδρος, ένα κόσμημα, ένα στολίδι. Όσοι πέρασαν μέσα από αυτή την αίθουσα είπαν τα καλύτερα. Είναι με τον αρτιότερο εξοπλισμό που μπορεί να υπάρξει σε ήχο και φως. Όλα αυτά έγιναν εκ του μηδενός. Τα περισσότερα δε έργα από αυτά έγιναν με αυτοχρηματοδότηση. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής, αν και νομίζω ότι με την ευρυμάθεια της δημοσιογραφικής δυνότητας που έχετε, ξέρετε πολύ καλά τα στοιχεία και εκ του περισσού θα τα πω, αλλά για τον κόσμο. Πριν από το 2010, τις εκλογές του 2010, 1η-1η-2011 αναλάβαμε εμείς. Τα χρήματα τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι ήταν 7.150.000 για το εύρος των Δήμων, τα οποία βρίσκονται σήμερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Σήμερα παίρνουμε 633.000. 7.150.000, 633.000. Είναι 91% μείωση των προσόδων. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να σας πω το εξής. Χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ δάνειο, γιατί έχει σημασία, γιατί μπορεί να παίρνεις χρηματοδότηση 633 χιλιάρικα και κάθε χρόνο να παίρνεις και 2-3 εκατομμύρια δάνεια. Και να τα πληρώσουν μετά, στο μέλλον. Ξέρετε ότι εμείς, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ δάνειο, αποπληρώνουμε και τα δάνεια των προηγουμένων. Δεν γίνεται τίποτα εύκολο. Δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή, δεν υπάρχει ένας Κόπερφιλ, ο οποίος να βάζει σε τάξη τα πράγματα με το μαγικό ραβδί. Χρειάζεται δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι δώσαν τον αγώνα
για να μπορέσει σήμερα η βαθμολογία της κοινωνίας να είναι τέτοια που να μας δίνει χαρά και η μεγάλη βαθμολογία των πανελλαδικών, θα έλεγα, εκστάσεων, σε αντιστοιχεία, έτσι, είναι αυτή που θα έρθει σε 30 μέρες. Σε 30 μέρες, λοιπόν, ο κόσμος θα πάει στις κάλπες. Mm-hmm. Και εκεί θα πρέπει να κάτσει και να σκεφτεί. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Όσο μεγαλύτερη δύναμη δίνει στο Δήμαρχο και στην παράταξή του, σε εκλογικά ποσοστά μιλάω πάντα, mm-hmm. τόσο περισσότερους συμβούλους εκλέγει ο Δήμαρχος με το νέο σύστημα, ναι, ναι. έτσι ώστε δεν θα είναι ποτέ εκβιάσιμος mm-hmm. αυτός ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Αν θέλουν, λοιπόν, να είμαι δυνατός και να μπορώ να προσφέρω περισσότερα, θα ανεβάσουν όσο μπορούν πιο πάνω το δείκτη του ποσοστού, δηλαδή όσο πιο πολλοί ψηφίσουν εμάς. Ξέρετε, παλιά λέγανε και 51 ψήφο να πάρουμε και μία ψήφο να πάρουμε, παίρνουμε 25 έδρες στις 41. Σήμερα δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Με 50 και 1 θα πάρεις 21 και άλλοι θα έχουν 20. Αν πάρεις κάτω την πρώτη Κυριακή και πας για τη δεύτερη, που κάτι δεν φαίνεται σε εμάς αυτό, τέλος πάντων, δεν λέμε, ούτε εγωιστικό είναι αυτό που λέω, σας παρακαλώ πολύ. Και την προηγούμενη φορά το ίδιο πράγμα έγινε. Ο κόσμος από την πρώτη Κυριακή μας έδωσε τη δεδηλωμένη. Mm-hmm. Προσέξτε, με 60% είναι 25 έδρες. Ακριβώς 25 έδρες. Ό,τι έχουμε τώρα. Όσο ανεβαίνει το ποσοστό, στο 66% ναι. δίνει 27, δηλαδή απόλυτη πλειοψηφία. Απόλυτη πλειοψηφία θέλουν πολλές αποφάσεις. Mm-hmm. Δεν την παίρνεις με τη σχετική πλειοψηφία. Μάλιστα. Θέλει απόλυτη. Αν θέλουν, λοιπόν, να μην κρεμούμαστε στα χέρια κανενός, θα πρέπει το ποσοστό μας να είναι πάνω από 66 για την απόλυτη πλειοψηφία. Βέβαια, κυβερνήσαμε 5 χρόνια με 25 στους 27. Ποτέ δεν είδαμε συνέργεια από τις... Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί και το πνεύμα του κλεισθένει είναι ότι ακόμη και σε μικρότερα ποσοστά, ότι τέλος πάντων, βέβαια, αδερφέ, τοπική κοινωνία είναι εχθροί, υποτίθεται, και φαντάζομαι δεν υπάρχουν μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, να μπουν όλοι μαζί, να υπάρξει μια συνένεση, να κυβερνήσουν. Όχι. Γιατί τα αποκλείεται σε αυτό θα σας να πω, υπάρξει... Θα σας πω. Έχετε κακά προηγούμενα από τη σημερινή αντιπολίτευση. Θα σας πω. Καταρχάς θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Η ενδυνάμει αντίπαλή σου και την επόμενη θητεία, που είναι στην αντιπολίτευση, δεν θέλουν να γίνει κανένα έργο, να μην έχεις κανένα έργο να δείξεις και να μπορέσουν αύριο να πούνε, κοιτάξτε τον, δεν έκανε κανένα έργο. Ο κλεισθένης είναι για να καταστρέψει, δεν είναι για να φτιάξει. Και ακούστε καλά αυτό που σας λέω, ο κλεισθένης είναι για να καταστρέψει. Δεν ήρθε για να φτιάξει. Mm-hmm. Φτιάχτηκε ένα σύστημα το οποίο λέει συνέργεια, αλλά δεν είναι συνέργεια. Mm-hmm. Το σύστημα αυτό είναι συναλλαγή. Ελάτε εδώ, θα μου δώσεις δύο θέσεις αντιδημάρχων, θα μου δώσεις και ένα νομικό πρόσωπο. Και εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Για πάμε τώρα να δούμε στη διαδικασία πώς γίνεται. Εκεί θα γίνεται της τρελής στο πανηγύρι. Δεν θα υπάρχει διαφάνεια πουθενά. Ο καθένας θα ζητάει. Ενώ σήμερα με ρωτάνε πώς με 633 χιλιάρικα δήμαρχε κάνεις έργα περισσότερα από αυτά που έκαναν εκείνοι που πέρανε 7,5-7,150 mm-hmm. εκατομμύρια ευρώ. Πώς το κάνεις εσύ. Mm-hmm. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε βάλει κάτω το κεφάλι όλα αυτά τα χρόνια και κοιτάμε... Αυτό που λέει ο λαός, να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκι. Δηλαδή, είναι φοβερό. Δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και βρεθήκαμε ξαφνικά να μην έχουμε ούτε ξηρά τροφή, ούτε ψωμί να ρίξουμε στα σκυλιά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι. Έκλεισαν οι τράπεζες. Capital controls. Η κοινωνία έπαθε σοκ. Το σοκ αυτό το πάθανε οι Δήμοι. Έτρεχαν τα δάνεια που είχαν οι προηγούμενοι πάρει και εμείς έπρεπε να τα πληρώσουμε. Mm-hmm. Έτρεχε η ΔΕΗ που ανέβηκε 100 φορές. Και παράλληλα έπρεπε να πάμε να πληρώνουμε. Mm-hmm. Και ξέρετε κάτι, ο κόσμος δεν ξέρει. Αυτά που πληρώνει στα δημοτικά τέλη είναι μόνο για το νερό, δηλαδή για την ΔΕΗ ΑΡΜ. Όταν λέω για το νερό εννοώ για το βιολογικό, εννοώ για αυτά. Mm-hmm. Συγγνώμη, παρένθεση, πήγαμε σε ένα άλλο θέμα, επιτρέψτε μου να γυρίσω λίγο πίσω. Τα δημοτικά τέλη είναι για δύο πράγματα, είναι για τα σκουπίδια και για το... για το φωτισμό το βράδυ στους δρόμους. Για τη ΔΕΗ ΑΡΜ από την άλλη μεριά, και αυτό να σας το πω γιατί είναι δύο πράγματα, το ένα είναι αδερφάκι του άλλου. Mm-hmm. Όταν πληρώνουν ένα λογαριασμό, θα θυμούνται αυτοί που με ακούνε και είναι στο Δήμο Άργους Μυκηνών, ότι μας κατέλειπαν, μας αφήσανε οι προηγούμενοι 24 εκατομμύρια χρέη. Η ΔΕΗ μόνο είναι 650 χιλιάρικα το χρόνο. Για το βιολογικό, μόνο για το βιολογικό. Δεν μιλάω για τα μοτέρ που είναι σε διάφορες άλλες αντλιοστάσια κλπ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό το φορτίο είναι τεράστιο. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι δεν έκαναν έργο. Γιατί δεν έτρεξαν, γιατί δεν κουράστηκαν, γιατί
δεν ξενύχτησαν. Έργο μπορεί να γίνει και με λίγα λεφτά, όπως το κάναμε εμείς. Από την άλλη πλευρά, όταν όμως ο Δήμαρχος δεν μπορεί να βάλει σε τάξη μερικά πράγματα, ποια είναι αυτά? Εγώ σπούδασα ΤΕΦΑΑ στην Αθήνα. Αν είχα σπουδάσει οικονομολόγος, δεν θα ήξερα νομικά. Δεν θα ήξερα, τα του πολιτικού, μηχανικού και του αρχιτέκτονα. Σου δίνει το δικαίωμα όμως ο νόμος ο πρώην να πάρεις συμβούλους των ειδικοτήτων αυτών. Παίρνοντας λοιπόν αυτούς τους συμβούλους, κάθεσαι κάτω και εδώ είναι η σωστή επιλογή που πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος. Για να μπορούν να τον φωτίζουν σε διάφορες περιπτώσεις και να μην πηγαίνει από λάθος σε λάθος. Θεωρώ ότι έχω ένα καλό team συμβούλων. Έχετε επιτελείο, λέτε. Και από εκεί μέσα βγαίνουν όλα. Εντάξει, εγώ προτείνω. Εγώ βάζω κάτω και τρέχω. Κρατάτε την μπαγκέτα που λέμε. Ναι, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και δουλεύουν. Μάλιστα. Και σήμερα είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και αυτό που ήρθε πριν από 2 μέρες ήταν, αν θέλετε, η βαθμολογία, όπως λέω χαριτολογώντας, των πολιτών στο έργο μας. Και την οποία ευελπιστώ ότι θα τη δούμε μεθαύριο και στην κάλπη. Για ποιο λόγο να μην τη δούμε στην κάλπη? Όταν ο κόσμος θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένος. Έχουμε ασφαλίσει όλα τα παιδιά, από τον νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη ηλικίου. Οι εκδρομές της τρίτης ηλικίου που δεν γίνονταν, και ξέρετε πόσο σημαντική είναι, έτσι, όχι για την τέρψη και την διασκέδαση, είναι και πολιτισμικό κομμάτι. Πηγαίνουν Βέρεια Βεργίνα κάθε χρόνο οι μαθητές και εκεί πάνω, στα μουσεία στη Θεσσαλονίκη, και εκεί πέρα βλέπουν ζωντανή την ιστορία των Αργιάδων που έφυγαν από το Άργος και ανέβηκαν στην Μακεδονία οι Μακεδόνες βασιλείς, εκ των οποίων προέκυψε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί να τα κρύψουμε όλα αυτά? Σαφώς. Οι μαθητές μας κάθε χρόνο, 400 παιδιά, πηγαίνουν δωρεάν την εκδρομή. Διαφορετικά δεν θα γίνονταν όπως σε άλλες περιοχές. Όταν πας στη μάνα και της λες, μάνα, δώσουμε ένα 500 ή πατέρα, δώσουμε ένα 500 να πάω εκδρομή, θα γυρίσει να σου πει, εντάξει, το πάρεις το 500, αλλά δεν μου λες το ρεύμα ποιος τον πληρώσει. Εκεί λοιπόν κόψαμε καλοκαιρινές εκδηλώσεις, κάνουμε. Βλέπετε, το Άργος κάθε καλοκαίρι έχει εκδηλώσεις. Ναι, αλλά αυτές οι εκδηλώσεις όμως δεν ακριβοπληρώνονται. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Υπάρχει ένα εισιτήριο, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Και όποιος θέλει μπορεί να πάρει το αρχαίο θέατρο είναι του Άργους. Στρατηγική επιλογή αυτή. Να βάλει ένα εισιτηριάκι και από εκείνο το εισιτηριάκι να έρθει να δει ό,τι θέλει ο κόσμος. Έτσι, εγώ δεν θα πάω να ξεγράψω το κολυμβητήριο, να ξεγράψω το Μέγας Αλέξανδρος, να το διαγράψω μάλλον, να μην το κάνω ως έργο για να φέρω το καλοκαίρι 5 εκδηλώσεις των 50.000 κάθε μία. Που θα περάσουν και θα φύγουν ενδεχομένως. Βέβαια είναι επιλογή του κάθε, εντάξει, δημοτικής αρχής. Εκεί μπαίνουν και άλλα μέσα. Έρχομαι τώρα λίγο στο θεματικό μυθολογικό πάρκο. Πολύ ωραία. Για το οποίο το Άργος βγήκε ήδη με την προοπτική και μόνο υλοποίησης. Βγήκε ήδη, ακούστηκε, μαθεύτηκε σε όλη την Ελλάδα. Και πώς να μην μαθευτεί, με εκείνες δεν είναι τυχαίος προορισμός. Είναι παγκόσμιας αναγνώρισης μνημείο, ιστορικό μνημείο. Και δικαιολογημένα υπήρξε και ο σχετικός ντόρος. Στην αρχή, εσείς ζήσατε αυτή την περιπέτεια από την αρχή. Χτυπήσατε πολλές πόρτες, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Θα μας τα πείτε κι εσείς αναλυτικότερα. Στην αρχή, κάποιοι μπορεί είτε να είπαν, βρε αδερφέ, τώρα παρά είναι μεγάλο αυτό για να είναι αληθινό και να βγει το. Ναι. Να υλοποιηθεί. Όπως όμως περνούσε ο καιρός και πριν, νομίζω, 2 μήνες παρουσιάσατε και τον οδικό άξονα, κατά κάποιο τρόπο, τον οδικό χάρτη, καλύτερα, του πώς θα φτάσουμε στην υλοποίηση. Δεν θα πω ακριβώς κάποιοι μούκιασαν. Το είδαν όμως, τέλος πάντων, ότι, βρε αδερφέ, αρχίζει σταδιακά να δούμε πώς θα πάρει σάρκα και οστά. Ήρθε και ο κατασκευαστής, μάλλον, εδώ δίπλα σας. Φαντάζομαι και οι πιο καχύποπτοι, οι πιο απεσιόδοξοι, κούγκλαραν σχετικά, είδαν ότι πρόκειται περί ανθρώπου σοβαρού κατασκευαστή με παγκόσμιες περγαμηνές. Από εκεί και πέρα, πώς βλέπετε να προχωράει? Είναι ένα μεγαλεπίβολο project, σαφέστατα. Και αν είστε έτοιμος εσείς, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ξέρετε ότι στην Ελλάδα είναι ένα σκέλος να φέρεις επενδυτή, είναι άλλο σκέλος να μείνει ο επενδυτής. Ξέρετε γραφειοκρατία, ξέρετε όλα αυτά. Ακούστε. Πώς θα πάει αυτό, πώς θα περπατήσει το επόμενο διάστημα? Κύριε Ζωή, θα ξεκινήσω από το τέλος για να πάμε προς την αρχή. Επειδή δεν είμαι ένας χθεσινός δήμαρχος, είμαι 9 χρόνια. Πείτε μου τι είπα και δεν το έκανα. Δεν είναι ρητορική η ερώτησή μου. Όχι. Δεν μπορώ να βρω κάτι τώρα πρόχειρο. Πείτε μου τι είπα. Ή αν βρω, θα είναι μικρό, εν πάση περιπτώσει. Και τι. Όχι, προσέξτε. Το ότι το χειμώνα δεν κλείναμε τις λακκούβες, αυτό σημαίνει γιατί έβρεχε συνέχεια. Και ακόμα βρέχει και τώρα που κάπως φτιάχνει ο καιρός, κλείνουμε τις λακκούβες. Αφήστε τη γούβα και τη λάμπα. Αφήστε στην άκρη. Τα μεγάλα έργα, όλα, ό,τι είπα, θα τα κάνω, τα έχω κάνει όλα. Ακούστε τώρα όμως τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα φαν, για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι φαν. Φαν είναι τράπεζες ελεύθερες, μεγάλες. Εάν πάρει κάποιος, ένας μεγάλος επιχειρηματίας,
που έχει 100 εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ. Δεν θα πάει στην τράπεζα, γιατί η τράπεζα θα του δώσει 1%. Όταν δίνει με 1,5% δανεισμό για να κερδίσει το μισό. Αυτός λοιπόν θέλει να του παράξουν τα χρήματά του, να του βγάλουν τα χρήματά του, περισσότερα λεφτά. Έρχονται λοιπόν τα φαν, τα οποία τι κάνουν. Αυτή λοιπόν μαζεύεται ένας όμιλος από πολλούς τέτοιους ανθρώπους, άλλος έχει 40 εκατομμύρια, άλλος έχει 60 εκατομμύρια, άλλος έχει 100 εκατομμύρια, μαζεύονται κάτω από μια ομπρέλα. Ο Θόρτον, ο Dr. Charles Thornton, είναι ένας από αυτούς που έχει μια μεγάλη ομπρέλα. Είναι μεγάλο όνομα, είναι τεράστιο όνομα Thornton. Το είδανε αυτό. Και αν εγώ πήγαινα στη Νέα Υόρκη να τον συναντήσω, ξέρετε τι θα μου λέγανε? Έλα μωρέ, σε ένα διάδρομο τον βρήκε τώρα ο καμπόσος και έβγαλε και 5 φωτογραφίες. Ήρθε στο Μέγας Αλέξανδρος, έδωσε συνέντευξη τύπου ο Thornton. Σαν να λέμε τώρα ότι ήρθε ο Μέση στο, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο γεγονός που έγινε. Δεν πάει ο Μέση, ο μεγαλύτερος παίκτης ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Έτσι, μιλάμε για ονόματα τώρα, τα οποία είναι τεράστια, τεράστιες εμβέλειες. Τους ενοχλώ τώρα, τι να κάνω. Τους πονάω, τι να κάνω. Αφού πονάνε όταν πάει ο τόπος τους να κάνει κάτι καλύτερο, εγώ τι να απαντήσω, αν υπάρχουν τέτοιες ανώμαλες σκέψεις. Έρχεται ο Thornton. Ο Thornton όμως είναι ένας λύκος. Ο λύκος, ξέρετε ότι είναι ο πιο ισχυρός θηρευτής. Κυνηγάει το θύραμά του 70 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα, μέχρι να το σκάσει, να το φάει. Ο Thornton λοιπόν, με την καλή έννοια το λέω πάντα, και ο άνθρωπος βεβαίως τη δουλειά του θέλει να κάνει. Επιχειρηματίας είναι. Ναι, ναι. Όταν λέει λοιπόν αυτός ότι εγώ ξεκινάω ένα project, τρέχουν όλοι. Και λένε, α, 80 γραφεία έχει στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνε όλοι για να βάλουν τα λεφτά τους, γιατί ξέρουν ότι θα έχουν απόδοση 6 και 7%. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, μου έχεις φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο project, όταν το συνάντησα την πρώτη φορά. Μικίνες, μου λέει, είναι τεράστιο όνομα. Προσέξτε τώρα. Μου λέει, εγώ, μου λέει, μέσα σε 2-3 μήνες θα έχω πάρει όλα τα λεφτά αυτά και θα τα έχω επιστρέψει. Θα τα έχω βάλει στην άκρη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα το βάλει στο χρηματιστήριο του Τόκιο, θα το βάλει και της Νέας Υόρκης στο χρηματιστήριο, αυτό το project, το οποίο είναι μοναδικό. Είναι θεματικό, ιστορικό, μυθολογικό. Παρένθεση. Μας έχει κάνει διάσημους, διάσημους. Το Hollywood. Έχει ανεβάσει Ηρακλή. Έχει ανεβάσει Θησέα. Έχει ανεβάσει τον Όμηρο, Ιλιάδα, Οδύσσια. Αυτά τα έχει κάνει το Hollywood. Την Τρία, το έργο. Για πέστε μου. Υπάρχει δηλαδή το κοινό το οποίο τα γνωρίζει όλα αυτά. Από την άλλη μεριά, αυτός πήρε πληροφορίες. Βγαίνει το Υπουργείο Τουρισμού και λέει, έχουμε 35 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο στην Ελλάδα. Σωστά, σωστά. Ξέρετε τι ζητάει αυτός? 7 εκατομμύρια, 8 να επισκεφτούν αυτό. Από τα 35 εκατομμύρια. Είναι στοίχημα όμως, Δήμαρχε, διότι αυτή τη στιγμή... Να ολοκληρώσω τη σκέψη. Ναι, παρακαλώ. Αυτός λοιπόν τώρα, ενώ σε πρώτη φάση βάζοντας τα στο χρηματιστήριο θα πάρει τα λεφτά, είναι στρατηγικό σημείο οι Μυκήνες. Γιατί? Όλα τα τουριστικά γραφεία ξέρουν ότι ο τουρίστας δεν μπορεί να μείνει παραπάνω από 1 ώρα και 3/4 μέσα στο λεωφορείο για προορισμό. Πρέπει να είναι το μεγαλύτερο τόσο. Είναι 1 ώρα και 25 λεπτά από το αεροδρόμιο του Ελευθέρως Βενιζέλος μέχρι τις Μυκήνες. Μέχρι εκεί στο A1, στο ενώδιο από πίσω. Μάλιστα. Ακριβώς στο σημείο εκείνο λοιπόν, είναι 1 ώρα 20, 1 ώρα 25, 1,5 ώρα, 1 ώρα και 35, πόσο θέλετε να πούμε. Μάλιστα. Τόσο. Τι γίνεται τώρα? Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι της επισκεψιμότητας τέλειωσε. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το brand Μυκήνες, το όνομα Μυκήνες είναι τεράστιο. Τεράστιο. Δηλαδή είναι Μυκήνες, Δελφή, Ολυμπία. Αυτά είναι. Σωστό είναι αυτό. Δεν αμφισβητεί κανένας. Αυτά είναι. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν τι έχει? Έχει την απόσταση. Έχει το όνομα και έχει και έναν άνθρωπο απέναντί του. Το δήλωσε ο ίδιος. Έτσι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η ασημαντότητά μου και η μικρότητα η δικιά μου είναι πολύ μικρή. Το όνομα το δικό μου, ότι είμαι ένας δήμαρχος, είμαι μικρός σε έναν ιστορικό τόπο. Και λέει ότι εκεί που πήγαινα μιλούσα με πρόεδρους και αρχηγούς κρατών. Εδώ με έχει εμπνεύσει αυτός ο νέος. Ψάξτε να το δείτε. Ναι. Το έχει πει, το έχει δηλώσει ο ίδιος. Στην τοποθέτηση στο Μέγας Αλέξανδρος. Του μίλησα με τόση θέρμη που αυτός εκείνη την ώρα έβλεπε έναν Έλληνα να του μιλάει με τόση ζέση για την ιστορία και εκείνος σκεφτόταν δολάρια και λεφτά. Γιατί αυτό σκέφτεται αυτός. Έτσι σκέφτονται όλοι αυτοί. Ναι. Όταν λοιπόν τον έβαλα μέσα στη σκέψη αυτή, εγώ από την άλλη μεριά βλέπω τον τόπο μου να καλπάζει 7.000 θέσεις εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, 7.000 θέσεις εργασίας. Ξέρετε τι αύξηση η γη θα πάρει στον περιβάλλοντα χώρο. Τα χωριά που είναι δίπλα εκεί, μέχρι και το Άργος μέσα στην πόλη, θα αυξηθεί τόσο πολύ η τιμή της γης, γιατί θα θέλουν όλοι να αγοράσουν. Προφανή και να πράγματα λέμε τώρα. Εγώ βεβαίως θέλω να σταθώ σε κάτι, επειδή είστε έμπειρος στην αυτοδιοίκηση. Πέστε με. Και στην πολιτική είστε έμπειρος. Εσείς από την πλευρά σας, φαντάζομαι, έχετε ψάξει. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα, στην οποία έχουμε δει διάφορα ευτράπελα. Έχετε ψάξει πιθανές δυσκολίες που μπορεί και ο Χθόρτον να μην γνωρίζει και να αντιμετωπίσει στην πορεία. Όχι, το λέω αυτό γιατί ακούσαμε για παράδειγμα δήμαρχες, το λέω τώρα έτσι, μου έρχεται πρόχειρο ένα παράδειγμα. Είδατε κι εσείς προ λίγων εβδομάδων, το ΚΑΣ για παράδειγμα, δεν το λέω για τις Μυκήνες, είπε ότι ο Μισός Πειραιάς για παράδειγμα είναι αρχαιολογική ζώνη και δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις. Πολύ ωραία. Αυτά τα φοβάστε, είναι πολύ ωραία. Όχι καθόλου. Θα σας πω γιατί. Εμείς με ημερομηνία 6/6 του 2018, ένα χρόνο πριν, πήραμε από την αρχαιολογία απαντητικό σημείωμα ότι δεν εμπεριέχεται στους αναοριοθετημένους χάρτες η περιοχή εκείνη που ζητάμε εμείς για να γίνει αυτή η επένδυση. Άρα, εξαιρείται αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Ξέρετε, αν δεν είχαμε αυτό το χαρτί, το οποίο το στείλαμε πρώτο-πρώτο στις επαφές που κάναμε, δεν θα γινόταν τίποτα. Θα σας πω κάτι, κύριε Ζωή, με πολύ ειλικρίνεια και με πολύ ταπεινότητα. Ο λαός έχει πει πολλές παροιμίες. Άμα δεν βρέξεις τον απαυτό σου, ψάρι δεν τρως. Έχει πει ότι άμα δεν υδρώσεις, προκοπή δεν κάνεις. Με τεμπελιά, με ραθυμία, με κουτοπονηριές, με ψέματα, με θα. Και εγώ θα τα κάνω όλα και εγώ θα τα κάνω όλα. Ανθρώπους στους οποίους έχουμε ζήσει. Δεν γίνεται προκοπή έτσι. Το Άργος έζησε πολλούς δημάρχους. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει πολλά. Θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τη φυσιογνωμία του τόπου. Δεν κουράστηκαν. Δεν λέω ότι ήταν ακατάλληλοι. Κάτι κάναν όλοι. Mm-hmm. Αλλά δεν κουράστηκαν. Σήμερα λοιπόν, δύο πράγματα θέλει η κοινωνία μας. Προοπτική ζωής. Ένας τόπος μαραζώνει όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Και πότε φεύγουν οι άνθρωποι? Όταν δεν έχουν δουλειές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πότε κλείνουν τα μαγαζιά? Όταν δεν υπάρχουν λεφτά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί εγώ περιφράξω γύρω-γύρω το Άργος και πάω σε κάθε σπίτι και τους δώσω, λέω, 150.000 ευρώ, την πρώτη μέρα θα τα κρύψουν όπου βρούνε για να μην τους τα πάρουνε, αφού θα είναι σαστισμένοι, την τρίτη μέρα θα βγουν να πάνε να ψωνίσουν. Θα κατανάλωση. Δεν θα αφήσουν ράφι στα μαγαζιά. Όταν λοιπόν υπάρχουν χρήματα, υπάρχει κατανάλωση. Τώρα λοιπόν, μια και είπα αυτό, άρα λοιπόν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έψαξα ήταν η αρχαιολογία. Ναι. Το δεύτερο πράγμα ήρθαν σε επαφή με την κυβέρνηση οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Μίλησαν με κυβερνητικά στελέχη, διότι εκεί οι αδειοδοτήσεις θα πάρουν χρόνια. Και η κυβέρνηση από τη δική της τη μεριά, μην νομίζετε ότι αδιαφορεί για 7.000 θέσεις εργασίας και για ένα τόσο μεγάλο project, το οποίο δεν θα πάρει από τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, θα φέρει και άλλους τουρίστες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μιλάνε για 5.000 κλίνες ξενοδοχεία. Αντιλαμβάνεστε για τι νούμερα μιλάμε. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι δίπλα μας στο να γίνουν. Ερώτηση. Ναι. Άρα φαντάζομαι και ο μηχανισμός που θα φέρει τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή, με τις υπάρχουσες δομές, ο αριθμός επισκεπτών της Μυκήνης είναι πολύ μικρότερος. Ένα εκατομμύριο, ναι. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ μικρότερο. Άρα φαντάζομαι ότι θα είναι και ο επενδυτής αυτός που θα φτύσει το μηχανισμό που θα φέρει τον κόσμο. Σωστά το λέω. Εσείς αντιλαμβάνεστε να κάνει μια επένδυση που μας ήρθε τώρα το χαρτί και μάλιστα έπρεπε να το υπογράψω. Το είπα βέβαια στα ΜΜΕ, ναι, σε αρκετά. Ήρθε ένα χαρτί πριν από λίγες μέρες, ένα έγγραφο, γιατί έχει και αντιπρόσωπο εδώ, τους περιμένω τώρα, σας το είπα άλλωστε. Ναι, ναι. Έτσι. Και μετά από δέχτε συνάντηση. Ναι, έχω μια συνάντηση, έρχονται από την Αθήνα, οι εκπρόσωποι του ΦΑΝΤ, οι οποίοι μου ζήτησαν ένα χαρτί να υπογράψω ότι ναι, είμαστε έτοιμοι, 500 εκατομμύρια δολάρια για εκκίνηση του έργου. Γι' αυτό είναι δεσμευτικό από μένα για αυτούς και από αυτούς για μένα. Δηλαδή βγαίνουν τώρα να μαζέψουν τα λεφτά, που υπάρχουν τα λεφτά βεβαίως, έτσι, για να ξεκινήσει η επένδυση. Αυτό το οποίο περιμένουν είναι να τελειώσουν οι εκλογές μας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή. Οι εκλογές έχουμε σε ένα μήνα και οι άνθρωποι αυτοί σου λένε με ποιον θα μιλάμε μετά. Με ποιον θα μιλάμε μετά. Έχουν έναν άνθρωπο εδώ γιατί καταλαβαίνω. Έχει δώσει τα χέρια, οπότε. Όχι μόνο τα χέρια, υπογραφές έχουμε βάλει. Ναι, θέλω να πω. Και θέλω να πω το εξής, ότι. Δεν το λέω τώρα για άλλους λόγους αυτό, το λέω ξεκάθαρα. Σταματάμε εδώ, εμείς βγαίνουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και περιμένουμε να τελειώσουν οι εκλογές για να έρθουμε να μιλήσουμε και να ξεκινήσουν να αγοράζουν τη γη. Τι θέλουν τον Δήμαρχο? Να είναι δίπλα τους σε όλες τις κινήσεις.
Και εγώ τους έχω υποσχεθεί ότι θα είμαι δίπλα τους. Mm-hmm. Και στην αποκομιδή των απορριμμάτων, και στην υδροδότηση, και στην άρδευση των χώρων που θέλουν και σε όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται. Θα έχουμε την δυνατότητα να επανέλθουμε αργότερα. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο το θέμα. Μεγάλο θέμα. Το αδικήσουμε τώρα στην Μιλάμε τώρα για 7.000 θέσεις εργασίας. Ναι. Θα διάσει δηλαδή το Άργος, θα διάσει τον Ναύπλιο, θα διάσει η περιοχή όλη. Δεν θα υπάρχει άνεργος. Αυτό να συνειδητοποιηθεί από τον κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα για 30 θέσεις και για 50 και για 60 και για 100 και για 200 και για 300. Μιλάμε για 7.000. Να μην είναι 7 και να είναι 6. Να μην είναι 6 και να είναι 5. Είναι τεράστια νούμερα αυτά. Μηδενίζει την ανεργία. Έτσι. Έρχομαι λίγο στην διαχείριση των απορριμμάτων. Πριν από λίγες ημέρες ήταν εδώ στο βήμα, στο κάτσμα που κάθεσαι εσείς τώρα, ο κ. Παναγιώτης Αναγνωσταράς, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών δήμαρχος Ναυπλιαίων και διεκδικεί εκ νέου, διεκδικεί μάλλον να είναι πάλι δήμαρχος. Και το ρωτήσαμε και μας είπε ότι εγώ θα επιδιώξω, αν με εμπιστευτούν οι δημότες του Δήμου Ναυπλιαίων, θα επιδιώξω συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Άργους Μυκηνών, ώστε μαζί να μετέχουμε και εμείς τέλος πάντων στην ενδιάμεση διαχείριση. Είπατε πριν στην εισαγωγή της κουβέντας μας ότι θα επιδιώξετε να μην είναι τόσο ενδιάμεση όσο σταδιακά να γίνει οριστική. Ακριβώς. Για πείτε μας λίγο για το όραμά σας για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για πιθανή συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων. Θα σας πω. Όταν λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με μια εταιρεία, δεν θέλω να λέω το όνομά της, τότε λοιπόν μιλούσαν για κάποια νούμερα τα οποία είναι τρελά και απαγορευτικά. 130 ευρώ τον τόνο διαχείριση απορριμμάτων. Και μάλιστα τότε έλεγε και ο Περιφερειάρχης. Και 200 ευρώ τον τόνο είναι λίγα. Είναι λίγα. Δηλαδή, πόσα πρέπει να πληρώνουμε. Mm-hmm. Το Άργος έχει 20.000 τόνους το χρόνο, μεσοσταθμικά. Και αν αυξηθεί η κίνησή του, θα έχει και λίγο παραπάνω. Για πέστε μου, λοιπόν, σας ρωτάω εγώ. Θα πρέπει με τα 130 ευρώ, με 20.000 τόνους, να πληρώνουμε 2.600. 2.600.000. Πού? Στα δημοτικά τέλη. Να τα παίρνω λοιπόν τα λεφτά από τους νοικοκυρέους και να τα δίνω σε μια εταιρεία. Τότε τι έγινε. Τότε στο Περιφερειακό Συμβούλιο σηκώσαν το χέρι τους και ψηφίζαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο κύριος Χιβηδόπουλος, ο κύριος Σιδέρης, που ζητάνε σήμερα την ψήφο του κόσμου για διαφορετικές θέσεις. 130 ευρώ τον τόνο. Και τότε υπήρχαν 5 δήμαρχοι, οι οποίοι είχαν επιτεθεί και χτυπιόντουσαν νύχτα μέρα. 4 επί της ουσίας στο τέλος, μεγάλοι. Το Άργος, η Κόρινθος, η Τρίπολη και η Σπάρτη. Βαλιώτης από τη Σπάρτη, Παυλής από την Τρίπολη, Πνευματικός από την Κόρινθο, Καμπόσος από το Άργος. Και τι λέγαμε εμείς. Ήταν απαράδεκτα πράγματα. 28 χρόνια να ψηφίσω και να δεσμεύσω τον κόσμο, 28 χρόνια με 130 ευρώ, όταν ακούγαμε σε άλλες περιοχές 50, βία 60 κλπ. Τότε λοιπόν ξεκίνησα να πάρω τις αδειοδοτήσεις για το χώρο. Συνάντησα στον δρόμο μου θεούς και δαίμονες. Να μην πάρω τις αδειοδοτήσεις. Τέλος πάντων, επειδή είχαμε όλα αυτά που έπρεπε να έχουμε, τις αδειοδοτήσεις τις πήραμε. Και ξεκινήσαμε να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε το εργοστάσιο. Ό,τι σας λέω είναι λιγότερα από αυτά που αισθάνομαι. Γιατί αισθάνομαι οργή. Γιατί κάποια στιγμή οδηγήθηκα σε αδιέξοδο. Συνεπία άστοχων ενεργειών του συναδέλφου μου του Ναυπλίου. Έτσι. Τι έγινε τότε. Μας είχε δώσει το Υπουργείο από 600 χιλιάρικα για αυτή τη δουλειά, να φτιάξουμε το εργοστάσιο. Κάναμε λοιπόν μια προγραμματική, την περάσαμε μέσα από τα δημοτικά μας συμβούλια για να φτιάξουμε το εργοστάσιο και πήγαμε να βγάλουμε ένα διαγωνισμό. Λίγο πριν βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, ο δήμαρχος του Ναυπλίου, ο Κοστούρος, έφυγε και ούτε τηλέφωνο δεν με πήρε να μου πει γιατί φεύγει. Προφανώς κάτι θα είδε. Μπορεί να είδε κάποιο όραμα που να του είπε μην πας με τον Καμπόσο να φτιάξετε το εργοστάσιο αυτό που μας είχαν δώσει 600 χιλιάρικα αυτούνου και 600 εμάς για αυτή τη δουλειά. Εγώ τις έχω τις άδειες. Έχω την προγραμματική να πάρω τον Ναύπλιο να φέρνει τα σκουπίδια του εκεί. Το οποίο δεν το έκανε. Και τι κάνει. Αποσύρεται και εγώ τώρα μένω μετέωρος. Γιατί ενώ ο διαγωνισμός είναι 1.190, δηλαδή τα 600 τα δικά μου και τα 600 του Ναυπλίου, 1.200 δηλαδή, εγώ μένω να έχω μόνο 600 χιλιάρικα. Ο διαγωνισμός να είναι έτοιμος να φύγει. Και τι κάνω τότε. Παίρνω χρήματα από το κολυμπητήριο, τα βάζω να συμπληρώσω και βγαίνω στο διαγωνισμό. Και παίρνω μία έκπτωση 54%, 55% σχεδόν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξαναπήρα τα λεφτά, τα ξανάβαλα στη θέση τους και μου περισσέψανε κιόλας από τα 600 εκείνα χιλιάρικα. Και ξεκινάω το εργοστάσιο. Με ρωτήσατε πόσα χρήματα πληρώνουμε εμείς. Θα πληρώνουμε εμείς, γιατί την υπέγραψα εγώ τη σύμβαση αυτή. 130 έλεγε η περιφέρεια
29 και 45 είναι αυτά τα χρήματα τα οποία θα πληρώνουμε εμείς για τη διαχείριση. Έχετε καταλάβει τι σας λέω. Σε αυτούς που λένε όμως, Δήμαρχε, ότι δεν είναι το ίδιο, διότι εκεί μιλάμε για ολοκληρωμένη διαχείριση, ενώ εδώ για ενδιάμεση, τι απαντάτε? Τι σημαίνει ολοκληρωμένη και ενδιάμεση? Σημαίνει ενδιάμεση ότι ο χρόνος είναι ενδιάμεσος. Και από την άλλη μεριά και οι δύο είναι ολοκληρωμένες. Και αυτό που μου είπατε θα το κάνετε πιο προσωρινό, δηλαδή μετά από τα δύο χρόνια. Μισό λεπτάκι. Ξέρετε τι λένε, επενδύουν στη μισή αλήθεια. Είναι το ωραιότερο κομμάτι της προπαγάνδας. Να λένε ψέματα και τη μισή αλήθεια. Τι σημαίνει ενδιάμεση? Αν αποφασίσει λοιπόν ο ΦΟΔΣΑ να δώσει τη διαχείριση στη συγκεκριμένη εταιρεία, στο τέλος, γιατί εγώ τώρα ακούω... Να μην τις πω δηλαδή, γιατί μου έρχονται και κάποιες λέξεις περίεργες, μιας και είμαι λαϊκό παιδί. Λοιπόν, λένε λοιπόν και κάποιες τέτοιες κουβέντες, δεξιά και αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς κάνουμε τη διαχείριση που ορίζει ο ΕΣΔΑ. Ο ΕΣΔΑ είναι ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων σημαίνει διαλογή, μέταλλα, χαρτιά, πολύτιμα υλικά, κομπόστ, το τυρί, το ψωμί, όλα αυτά που γίνονται λιπάσμα. Και στο τέλος μένει το υπόλοιπο. Τι είναι το υπόλοιπο? Ένα κομμάτι από ένα κουμπί, ένα κομμάτι ύφασμα, ένα κομμάτι σουβάς, που δεν πάνε ανακύκλωση αυτά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τσιμεντοβιομηχανία το υπόλοιπο ή σε υποβάσεις δρόμων. Εμείς έχουμε αγροτική οδοπία χιλιόμετρα που μπορούμε να κάνουμε με το υπόλοιπο. Ξέρετε τι λένε αυτοί, τι κουτοπονηριές λένε αυτοί? Ότι έπρεπε εγώ να πάω να υπογράψω για 28 χρόνια, 28 χρόνια, 28 χρόνια, με 130 ευρώ. Επιστρέφω λοιπόν εγώ στο λαό μου 2 εκατομμύρια, κύριε Ζωή, το χρόνο που θα τα έπαιρνε η εταιρεία, γιατί έτσι ήθελαν κάποιοι. Ερωτώ λοιπόν, όταν δεν είχα υπογράψει θα μπορούσαν να το λένε. Σήμερα που έχω υπογράψει με 29 και 45 θα πρέπει να κάθονται φρόνημα, θα πρέπει να ντρέπονται και θα πρέπει να κατεβάζουν το κεφάλι όταν με βλέπουν. Έτσι, γι' αυτό έρχονται αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Και γι' αυτό ο λαός αγαπάει τον Καμπόσο. Γιατί ο Καμπόσος ό,τι κάνει το κάνει στο φως. Άρα καταλαβαίνω ότι είστε θετικός στην προοπτική συνεργασίας με τον Άφλιο κάποια στιγμή στο μέλλον. Έτσι. Συνεργασία μπορώ να κάνω με όλους τους άλλους εκτός από τον κύριο που είναι σήμερα. Έτσι, γιατί ο κύριος αυτός δεν θέλει να κάνει συνεργασία με εμάς. Και με τον κύριο Αναγνωσταρά μπορώ να κάνω συνεργασία, και με τον κύριο Σαλεσιώτη μπορώ να κάνω συνεργασία, και με τον οποιοδήποτε άλλον. Και τους καλώ σε συνεργασία στο θέμα των απορριμμάτων, διότι ο εν λόγω κύριος δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι τέτοιο. Από ό,τι κατάλαβα και από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να θίξει όλο το έργο στην αρχή. Δεν έχω κάτι μαζί του. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να μακροημερεύει. Ο λαός ξέρει τι θα κάνει στις εκλογές. Ούτε θέλω να επηρεάσω τις εκλογές εγώ εδώ. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά την ώρα όμως που σηκώθηκε και έφυγε, εμένα θα μου φόρτωνε σήμερα στο λαό μου να πληρώνει ο λαός μου 2.011.000 το χρόνο, τζάπα και βερεσέ. Και ρωτάω εγώ, πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ να τρέφω καλά αισθήματα για έναν άνθρωπο ο οποίος με οθούσε στην άκρη της Αβύσσου? Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Ρωτήστε τον, θα τον έχετε εδώ. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας, Δήμαρχε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε στην πορεία για τις κάλπες της 26ης Μαΐου, έτσι κι αλλιώς. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με κάτι για το οποίο σας έμαθε ο ελληνισμός σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τους Πελοποννήσιους, φυσικά από τους Δημότες, από τους Αργολιδείς, σας μάθαν και οι Έλληνες σε όλο τον πλανήτη. Και αναφέρομαι και τη Μακεδονία μας, ένα θέμα που δυστυχώς μας πόνεσε πάρα πολύ η εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω ότι πόνεσε τη συντριπτική πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, των Ελλήνων. Θέλω ένα σχόλιο για την εξέλιξη τελικά της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών, αυτού του ΕΣΚΟΥΣ. Και αν είστε αισιόδοξος, γιατί ξέρετε, στην πολιτική πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Αν είστε αισιόδοξος ότι στην πορεία των ετών κάτι μπορεί να πάρει πίσω η πατρίδα μας. Ακούστε λίγο. Πιστεύω ότι όλα αυτά κατευθύνονται από το εξωτερικό. Θα πρέπει να έχουν μεγάλο μπόι αυτοί οι οποίοι στέκονται στο τιμόνι της πατρίδας, να έχουν γερά πατήματα για να μπορούν να πουν όχι. Ή αν θέλετε, να κερδίζει η πατρίδα μας από κάτι και όχι συνεχώς να χάνει. Υπάρχουν μερικά αδιαπραγμάτευτα πράγματα, κύριε Ζωή. Η πατρίδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Έρχεται από πολύ παλιά την πατρίδα ούκελά το παραδόσω. Στη πολύ παλιά. Αυτό βγαίνει μέσα από τα χρόνια. Είναι μέσα στο DNA του Έλληνα. Ακούστε όμως και κάτι άλλο.
Όταν με κάλεσαν τα παμακεδονικά σωματεία, γιατί αυτοί ήξεραν ιστορία, από πού καταγόταν η γενιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μιλούσαν για τους Αριάδες, από τους Ηρακλειδείς Τιμενιδείς, που έφυγαν τον 6ο αιώνα π.Χ. και ανέβηκαν στη Μακεδονία. Και λειτουργήσαν με τον νόμο και όχι με τη βία, για να γίνουν βασιλείς εκεί στην περιοχή. Ακούστε με, όταν λοιπόν μου το είπαν, βεβαίως και τα αντανακλαστικά μου λειτουργήσαν αμέσως και λέω, βεβαίως, πρέπει να σταθούμε εκεί που πρέπει, να υποστηρίξουμε την ιστορία μας. Όχι την ιστορία του Άργους, η οποία είναι τεράστια και δεν υπάρχουν πλάτες να τη σηκώσουν, γιατί είναι τόσο βαριά η ιστορία του Άργους, έτσι, τόσο βαριά. Ξεκινάει από την Εκστρατεία και πιο παλιά από τους Αχαιούς, που έφυγαν για την Τρία. Ο αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο Αγαμέμνονας, από εδώ, από τις Μυκήνες. Ακούστε. Είναι τεράστια πράγματα αυτά που βεβαίως ούτε να τα σκεφτεί κάποιος δεν μπορεί. Τότε λοιπόν πήγα κι εγώ με την μικρότητά μου όσο μπορούσα να πω κι εγώ αυτά που έπρεπε να πω. Όλες αυτές τις ιστορικές αλήθειες. Και εγώ κάνω μια ερώτηση, ρητορική βέβαια. Δεν μου λέτε και κυρίες και κύριοι και κύριε Ζωή. Όταν αγαπάει ο Γερμανός την πατρίδα του, είναι πατριώτης. Όταν την αγαπάει ο Ιταλός, είναι πατριώτης. Όταν την αγαπάει ο Καναδός και ο Αμερικανός με 200 χρόνια ιστορία, είναι πατριώτες. Όταν την αγαπάει ο Έλληνας, είναι φασίστας. Για αυτό το πράγμα δηλαδή, πώς λέγεται. Κοιτάξτε, δεν το μετάνιωσα ποτέ. Άλλωστε, με συνείδηση πήγα και έκανα ό,τι έκανα και αν χρειαστεί να το κάνω, θα το ξανακάνω. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Υπάρχουν μερικοί παραστρατημένοι, υπάρχουν μερικοί παραπληροφορημένοι, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ειλικρινά δεν ξέρουν τι έκαναν, είναι ανιστόρητοι. Το βλέπουμε τώρα όμως. Είναι το κουτί της Πανδώρας. Είναι ανιστόρητοι. Και εν πωλής, αυτό το πράγμα που έγινε για μένα είναι μια μαχαιριά στα σπλάχνα της Ελλάδος, η οποία μαχαιριά αυτή θα πληρωθεί στην πορεία των ετών. Γιατί νομίζω ότι η υποχωρητικότητα την οποία έδειξε η κυβέρνηση θα την οδηγήσει σε αδιέξοδα στο μέλλον και στον εμπορικό τομέα, αν θέλετε και σε άλλους τομείς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Καλή Ανάσταση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε στην πορεία για τις κάλπες. Ευχαριστούμε και εσάς θερμά που μας παρακολουθήσατε. Σε λίγες μέρες θα είμαστε ξανά εδώ να τα πούμε από την εκπομπή Διάλογοι του Αργοναυπλία TV. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Thank you.